Στα πλαίσια του διασυνοριακού προγράμματος με τον Κυνηγητικό Σύλλογο του Coach Hotel της Αυτοσέβη Nature, που υλοποιεί ο σύλλογος μας, πραγματοποιούν σήμερα την τέταρτη και τελευταία ημερίδα με θέμα τα ζωοανθρωπονώσα νοσήματα και τη βιοποικιλότητα. Είναι μια πάρα πολύ χρήσιμη ημερίδα, πάρα πολύ ουσιαστική. Θα μιλήσουμε για τη λύση, θα μιλήσουμε για άλλες ασθένειες, για άλλες αρρώστιες που δυστυχώς εμφανίστηκαν στα θεράματα και γενικά στο περίγυρο μας. Έχουμε καλέσει εξειδικευμένους επιστήμονες οι οποίοι θα μας μιλήσουν πάνω στο αντικείμενο αυτό. Νομίζω ότι τα συμπέρασματα που θα βγουν θα είναι πάρα πολύ ουσιαστικά, θα μας κάνουν όλους σοφότερους και εύχομαι να μην χρειαστεί να πάρουμε και περαιτέρω μέτρα λόγω της λύσας που μας χτύπησε την πόρτα, δηλαδή να μάθουμε τον τρόπο να προφυλαχθούμε, μιας και θα μιλήσουμε και για τα μέτρα προστασίας. Ήρθαμε εδώ για να μιλήσουμε για ένα φλέγον θέμα των ημερών, που είναι και μάλιστα και των επόμενων μηνών και ετών, θα έλεγα, που είναι για το θέμα των ασθενειών της άγριας πανίδας και όχι μόνο, αλλά και των ασθενειών των ζωονόσων που μεταφέρονται από την άγρια πανίδα στον άνθρωπο. Μία από αυτές τις ασθένειες είναι και η λύσα, η οποία θα μας απασχολήσει από ό,τι φαίνεται για πολύ καιρό ακόμα, γιατί από ό,τι φαίνεται ήρθε για να μείνει. Έχουμε πάνω από 15 κρούσματα σε άγρια ζώα, αλλά και σε σκύλο και σε γάτα. Και αυτή τη στιγμή γίνεται τόσο ενεργητική όσο και παθητική επιτήρηση της ασθένειας της λύσας. Κυνηγητικές οργανώσεις συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια και κάνουν ό,τι μπορούν για να εντοπιστεί οποιοδήποτε κρούσμα και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του ανθρώπου αλλά και των ειδών της άγριας πανίδας. Ο νομός της Δράμας προς στιγμή είναι ελεύθερος από λύσα, δεν έχει διαπιστωθεί κανένα κρούσμα. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, σε συνεργασία με το τμήμα κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην Καρδίτσα, κάνουμε ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά τις ασθένειες της άγριας πανίδας, και στην περιοχή της Δράμας και στα σύνορα με την γείτονα χώρα έχουν βρεθεί διάφορες ασθένειες, τόσο αποκλειστικά ασθένειες άγριας πανίδας, όσο και ζωονόση, δηλαδή ασθένειες που μεταδίδονται από τα είδη της άγριας πανίδας στον άνθρωπο.